ζητούσα με μισό μάτι. Οι γόνοι των καλών οικογενειών, κυρία μου, εξαφανίζονται μετά από ένα πάρτι και... Φίλες και φίλοι, καλώς ήρθατε στις τηλεοπτικές σειρές και σε ένα ακόμη βίντεο για τη σειρά «Οι ψυχοκόρες». Όπως θα δούμε στα νέα επεισόδια, οι εξελίξεις θα μας αφήσουν με το στόμα ανοιχτό. Καθώς στον οίκο ανοχής που δουλεύει η Δεσποινιό, κάποια στιγμή εμφανίζεται ο Κοσμάς Κοτρότσης, αναζητώντας συντροφιά για εκείνο το βράδυ. Όταν τη βλέπει μπροστά του, ενθουσιάζεται και δέχεται να περάσει μαζί της τη νύχτα. «Από την πρώτη στιγμή που σε είδα, μου άρεσες και ήξερα το εμείς οι δύο μπορούμε να περάσουμε καλά. Όμως αυτό το περιβάλλον δεν σου ταιριάζει. Άσε με να σου βρω ένα καλύτερο σπίτι μακριά από εδώ, όπου θα περνάμε χρόνο μαζί». Της λέει και η Δεσποινιό του κλείνει το στόμα. Τον παρασέρνει στο δωμάτιό της, όπου και κάνουν έρωτα. Όταν λίγο μετά της πει: «Έκαιγες όλο το βράδυ». Εκείνη, για να τον τρομοκρατήσει, θα του πει την αλήθεια: «Είναι γιατί είμαι άρρωστη, πεθαίνω, έχω σύφυλη». Όταν ο ισχυρός άντρας διαπιστώνει πως δεν του κάνει πλάκα, της μπρόχνει με όλη του τη δύναμη, μακριά και σχεδόν ταυτόχρονα εμφανίζεται μπροστά του ο προστάτης της κοπέλας. «Φύγε ρε από εδώ, που θα σηκώσεις και χέρι στο κορίτσι, δεν σου ανήκει», του λέει και ο Κοσμάς του απαντά: «Θα στο κλείσω το μπουρδέλο σου, αν έχω πάθει κάτι». Η συνέχεια δεν θα αρέσει σε κανένα και κυρίως στη Βικτόρια, που θα βρεθεί στον οίκο ανοχής και θα την κατηγορήσει. «Μόνο προβλήματα που δημιουργείς. Απορώ γιατί σε ανέχομαι ακόμη», της λέει και η Δεσποινιό της προτείνει ξανά να φύγει μακριά. «Εδώ θα μείνεις και θα μου ξεπληρώσεις ακόμη και την τελευταία δεκάρα που χάλασα για σένα, αχάριστη», τονίζει. Η μόνη ελπίδα της ζωής της Δεσποινιός είναι το τέλος της να μην αρχίσει να έρθει. Παρ' όλα αυτά, εσείς μην ξεχάσετε να κάνετε εγγραφή στο κανάλι μας και να πατήσετε στο καμπανάκι δεξιά, έτσι ώστε να μαθαίνετε όλα τα νέα μας. Αυτά για τώρα, τα λέμε στο επόμενο βίντεο. Γεια σας!